Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να έχω σαφή εκτίμηση. Είχε βαριέσει κακό στο κεφάλι και μόλις είναι στη φάση της ανάνυψης το παιδί, βρέθηκε από ό,τι γνωρίζουμε από την αστυνομία για τις πληροφορίες των συγγενών χτες το βράδυ σε μια βραχώδη περιοχή στην Πάρο και εξετάζονται προφανώς όλα τα ενδεχόμενα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή και μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το έχει συμβεί. Για τι είδους χτυπήματα μιλάμε? Βαριές κακώσεις στο κεφάλι. Φέρει κυρίως στο κεφάλι, βαριές κακώσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε καταστολή λόγω του ότι είναι από το χειρουργείο. Πρέπει λίγο να δούμε και τις εξετάσεις που πήραμε, να έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα και μετά να έχουμε μια εικόνα. Έχετε κάνει. Και εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και σεξουαλικής κακοποίησης αν έχει προηγηθεί. Όλα αυτά θα ελεγχθούν και εργαστηριακά και θα έχουμε μια εικόνα σε επόμενες ημέρες. Κίνδυνο για τη ζωή της υπάρχει? Αυτό πρέπει να το πούνε θεράποντες ιατροί. Σίγουρα ένα μεγάλο χειρουργείο στο οποίο επεβλήθη με κακώσεις κεφαλής, οπωσδήποτε είναι μια βαριά κατάσταση.